Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό διηγητικό vlog πάλι. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο με τίτλο 35 χρονών Παρθένα, το οποίο ανεβάσαμε πρόσφατα και με εξέπληξε δυσάρεστα από αρκετά σχόλια που ήταν από κάτω, τα σχόλια που δεν τα περίμενα, και φαίνεται ότι ένα μέρος των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο ή τα παρακολουθούν πολύ αραιά ή δεν έχουν μπει στο πνεύμα και στο νόημα αυτού του ψυχοεκπαιδευτικού καναλιού. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και εδώ στο κανάλι μας κάνουμε βίντεο ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει μαθαίνω πράγματα, ευαισθητοποιούμε για πράγματα, αποκτώ γνώση για αρχές της ψυχολογίας, των ανθρωπίνων σχέσεων κλπ. Εξοικειώνομαι με την ψυχολογική σκέψη και παίρνω υλικό μέσα από αυτά τα βίντεο για να βοηθηθώ στην προσωπική μου προσπάθεια να γίνω καλύτερος άνθρωπος ή ακόμη καλύτερα να βρω κίνητρο για να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Το κανάλι αυτό υπάρχει, το έχω ιδρύσει το 2011, έχω ανοίξει το κανάλι, αλλά έχω αρχίσει να βάζω μέσα πιο τακτικά βίντεο από το 2013, δηλαδή έχουμε 9 χρόνια περίπου, στο οποία τουλάχιστον στις αρχές μια φορά τη βδομάδα, τώρα κάθε μέρα ανεβάζουμε βίντεο. Έχει πάνω από 3.500 βίντεο το κανάλι και κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια προοδευτική εξέλιξη στα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, αλλά και στην ανάλυση των θεμάτων με την οποία ασχολούμαστε. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός πηγαίνουμε και πιο βαθιά και προσπαθούμε να καταλάβουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σχέση μας με τον εαυτό μας, μέσα από μια σκοπιά βαθύτερη και όχι επιπόλαιη, επιφανειακή. Δηλαδή σχόλια και κρίσεις της διπλανής πόρτας, του στυλ αναπαραγωγής κοινωνικών στερεοτύπων, κατά τη γνώμη μου είναι αχρίαστα για ένα κανάλι όπως το δικό μας. Δεν έχουν κάτι να προσθέσουν. Ίσως στις αρχές που έβγαιναν τα βίντεο πριν 10 χρόνια, πριν 8 χρόνια, ξέρω εγώ, να υπήρχαν και να υπάρχουν ακόμη κάτω από παλιά βίντεο τέτοια σχόλια που δεν έκανα και εγώ τότε μια ιδιαίτερη λεπτομερή, ένα ιδιαίτερο λεπτομερή μετριασμό των σχολείων. Ας πούμε, μπορεί να πέσω πάνω σε παλιά σχόλια πριν 5 χρόνια που κάποιος μπορεί να είχε γράψει μια εξυπνάδα από αυτές που λέγονται στην καθομιλουμένη και που δεν έχουν καμία σχέση με ψυχολογική σκέψη. Όμως θεωρώ ότι στην παρούσα φάση, και εννοείται ότι με το βίντεο αυτό απευθύνομαι στην καρδιά της ψυχοεκπαιδευτικής μας κοινότητας, στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι επί καθημερινής βάσης παρακολουθούν τα βίντεο, νομίζω ότι είναι αχρίαστα. Και αναφέρομαι σε εσάς οι οποίοι ήδη το γνωρίζετε. Όπως και να έχει, κάτω από εκείνο το βίντεο υπήρχε ένα σχόλιο που λέει «Θεκλάκη, κάνε μας», Θεκλάκη νομίζω υπήρχε η κουπέλα, «μπορείς να μας κάνεις ένα βίντεο για τους άνδρες σκότες», η Θέκλα νομίζω είχε πει, «Θέκλα, μπορείς να μας κάνεις ένα βίντεο για τους άνδρες σκότες», και σχολίασε και ένας άνδρας από κάτω και για τις γυναίκες σκότες, και σχολίασε και μια άλλη φίλη ορθά για τους δειλούς ανθρώπους, που είναι μια μάστιγα στις μέρες μας, οι δειλοί άνθρωποι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει ο όρος κότα, να λένε κότα έναν άνδρα, που σημαίνει δειλός. Δεν μ' αρέσει όμως. Δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος. Ούτε μ' αρέσει και ο σεξισμός στη ψυχολογική σκέψη. Δηλαδή όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Αν έχεις γυναικείο φύλο, έχεις αυτόματα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν έχεις ανδρικό φύλο, έχεις αυτόματα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν ισχύει. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, έχει μια ξεχωριστή δική του προσωπικότητα, έχει μια δική του προσωπική ιστορία, εννοείται ξεχωριστή, και έχει κάνει τις δικές του προσωπικές επιλογές και συνεχίζει να κάνει τις δικές του προσωπικές επιλογές, οι οποίες διαμορφώνουν το αποτύπωμα που αφήνει στον κόσμο. Άρα το να είσαι άντρας από μόνο του δεν σε κάνει να είσαι γενναίος ή δειλός, το να είσαι γυναίκα δεν σε κάνει από μόνη της να είσαι γενναία ή δειλή. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να παραδεχθώ ότι υπάρχει ο ελληνικός όρος ανδρείος ή ανδριοσύνη, που αναφέρεται στη γενναιότητα και έχει να κάνει με το ανδρικό φύλο. Νομίζω ότι αυτού του είδους το σκεπτικό έχει περισσότερο να κάνει με τη σωματική ανδρεία, δηλαδή με τη σωματική δύναμη, τη μυϊκή δύναμη, που ο ανδρικός σκελετός είναι βαρύτερος από το γυναικείο και το ανδρικό μυοσκελετικό σύστημα είναι πιο δυνατό από το γυναικείο. Δηλαδή υπάρχει μια υπεροχή των ανδρών σε σωματική δύναμη. Όμως σε ψυχική δύναμη, που η δειλία και η γενναιότητα αναφέρεται σε ψυχική δύναμη, θεωρώ ότι δεν υπάρχει προβάδισμα κάποιου φύλου. Θεωρώ ότι η ψυχική δύναμη, η εσωτερική δύναμη, η γενναιότητα, αυτό που αποτυπώνεται και στην ψυχική ανθεκτικότητα, υπάρχει όρος resilience, που σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα, που έχουμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να βρείτε ένα βίντεο με κάποιο θέμα, μπορείτε στο search του YouTube, εκεί δηλαδή που κάνουμε search στο YouTube, να γράψετε λέξεις κλειδιά και το όνομά μου, και αν τυχόν υπάρχει βίντεο στο κανάλι μας με αυτούς τους όρους, θα το βγάλει. Για παράδειγμα, αν γράψετε resilience, ψυχική ανθεκτικότητα Θέκλα, θα σας βγάλει όσα βίντεο έχουμε σχετικά με το ζήτημα. Δοκιμάστε το να δείτε. Λοιπόν, η ψυχική γενναιότητα, η έλλειψη, το αντίθετο δηλαδή της ψυχικής δειλίας, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο κατά τη γνώμη μου κυρίως καλλιεργείται στον άνθρωπο διαμέσου της διαπαιδαγώγησης και διαμέσου των προσωπικών του επιλογών. Και νομίζω ότι η δειλία ισοδυναμεί, προσέχω πολύ πώς θα το πω, ισοδυναμεί με την παθητική κακία. Δηλαδή, πολλές φορές όταν φοβόμαστε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες αφορούν εμάς ή αφορούν εμάς και άλλους ανθρώπους, με την έλλειψη δράσης καταλήγουμε να αδικούμε εμάς και άλλους ανθρώπους. Και επειδή ακριβώς το σχόλιο για τη δειλία ήταν κάτω από το βίντεο που σας ανέφερα, Παρθένα στα 35, που σε εκείνο το βίντεο η κοπέλα μας έλεγε δύο συγκεκριμένα περιστατικά στο οποίο είχε γνωρίσει δύο άνδρες με τους οποίους υπήρχε ερωτική έλξη, αλλά όταν οι άνδρες αυτοί έμαθαν πως η κοπέλα αυτή δεν είχε πρώτερη ερωτική εμπειρία, αποφάσισαν να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια, δηλαδή απέδειξαν δειλία και χωρίς να τις εξηγήσουν κιόλας, χωρίς να πούν «ξέρεις, αυτό που μου έχεις πει με έχει κάνει να νιώσω άβολα με αυτόν και αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό επιλέγω να μην συνεχίσω». Θεωρώ ότι εάν εμείς βιώνουμε δειλία για οτιδήποτε, αν δηλαδή βρίσκουμε τον εαυτό μας ή βρίσκουμε στον εαυτό μας μια δυσκολία να πάρουμε μια απόφαση η οποία σημαίνει ανάληψη ευθύνης και κόπου εκ μέρους μας, δεν βλάπτουμε κανέναν άλλον ή το πρόσωπο το οποίο αφορά, εάν είμαστε εξηγημένοι. Εάν πούμε «ξέρεις, επειδή για μένα είναι φοβιστικό το γεγονός ότι δεν είχες προηγούμενες σχέσεις, επειδή εγώ ίδιος προσωπικά νιώθω ότι δεν είμαι και τόσο κατάλληλος για να μοιήσω μία γυναίκα στον έρωτα, νιώθω ότι δεν έχω αυτή τη δύναμη και δεν θα ήθελα έστω και άθελά μου να σε πληγώσω, νιώθω ότι ή εγώ είμαι εδώ πέρα να γνωριστούμε, θεωρούσα ότι ήσουν μια κοπέλα η οποία ήθελες απλώς να περάσει για λίγο καλά, γιατί εγώ απλώς να περάσω για λίγο καλά θέλω, δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι από την πρώτη σου τουλάχιστον εμπειρία θα ήθελες κάτι πιο όμορφο και πιο βαθύ από το να περάσουμε απλώς καλά. Θα ήθελες έναν άνθρωπο που να σου δώσει την αγάπη και την προσοχή που σου αξίζει, όπως αξίζει τον κάθε άνθρωπο δηλαδή, αλλά με την έννοια το ότι ακόμη δεν είχες κάποια ιστορία ερωτική στη ζωή σου. Ούτε θα ήθελα η πρώτη ιστορία να ήταν μαζί μου, που εγώ για παράδειγμα είμαι broken, είμαι σπασμένος, είμαι τραυματισμένος ψυχικά από όσα έχουν συμβεί στη ζωή μου, δεν έχω ξεπεράσει ακόμη το χωρισμό μου, βρίσκομαι σε ένα σημείο στο οποίο δεν έχω ιδιαίτερα καλή σχέση με τον εαυτό μου, μου έχουν μείνει φοβίες, έχω θέματα κόρη μου, ας πούμε κόρη. Έχω θέματα και δεν θα ήθελα να σε επηρεάσω αρνητικά με τα θέματα μου, και σεβόμενος την έλλειψη πείρας σου και γνωρίζοντας και συνειδητοποιώντας ότι μια κοπέλα χωρίς πείρα θα πάρει πολύ προσωπικά το ζήτημα ότι εγώ έχω θέματα, δεν θέλω να σου δώσω μια αρνητική εικόνα των ερωτικών σχέσεων και μια αρνητική εικόνα του εαυτού σου μέσα από τις ερωτικές σχέσεις, λειτουργώντας ανεύθυνα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη να είμαι μαζί σου με αυτόν τον τρόπο. Κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει την κοπέλα, δεν θα είναι κάτι κακό, δεν θα είναι κάτι αρνητικό. Αν όμως σηκωθεί και φύγει από τη συνομιλία, απομακρυνθεί από την οποιαδήποτε συζήτηση, δεν ξαναπάρει τηλέφωνο, κάνει ghosting δηλαδή κάποιος μετά που το μαθαίνει αυτό, λόγω δειλίας, αυτή η δειλία γίνεται και κακία, επειδή η κοπέλα βιώνει την απόρριψη, βιώνει την εγκατάλειψη χωρίς να ξέρει γιατί. Εδώ μου έρχεται στο μυαλό ότι η μεγαλύτερη μορφή ίσως γενναιότητας προσομοιάζει με τη μεγαλύτερη μορφή εγκύτητας, που είναι να μοιράζεται κάποιος όχι μόνο τις χαρές του αλλά και τις λύπες του, και να μοιράζεται με τον άλλον άνθρωπο τον πόνο του, το φόβο του και τα κομπλεξιλίκια του. Δηλαδή το να μπορέσεις να μιλήσεις και να παραδεχθείς και να πεις έχω αυτά τα ζητήματα, αυτό το θέμα με απασχολεί, για παράδειγμα νιώθω άβολα για το σωματικό μου βάρος, νιώθω άβολα για την ηλικία μου, νιώθω άσχημα επειδή έχω βιώσει αυτό και αυτό και αυτό, ή το τάδε λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου, στην τάδε φάση της ζωής μου με στοιχιώνει και νιώθω άσχημα, ή νιώθω ότι έχω καταστρέψει τη ζωή μου, δεν ξέρω εγώ τι είδους πόνους και φόβους έχει ο καθένας. Το να μοιραστούμε τον πόνο και το φόβο μας με έναν άλλον άνθρωπο, το να ανοίξουμε τη ψυχή μας και να δείξουμε την ευαλωτότητά μας, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, είναι πολύ γενναίο. Φυσικά προσοχή σε ποιους ανθρώπους ανοιγόμαστε και σε ποιους ανθρώπους δείχνουμε την ευαλωτότητά μας. Η αναφορά σε αυτό το βίντεο γίνεται για περιπτώσεις ανθρώπων που δημιουργούν μια ερωτική σχέση ή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Θεωρώ ότι εάν ένα πρόσωπο όπως την κοπέλα αυτή του προηγούμενου βίντεο, που ήταν 35 ετών και βγήκε κάποια ραντεβού, πήγε να μιλήσει με ανθρώπους, πήγε να γνωρίσει, βγήκαν για καφέ, βγήκαν για φαγητό, μίλησαν, υπήρξε έλξη και από τις δύο πλευρές και άνοιξε η κοπέλα το στόμα της και είπε πρέπει να ξέρεις ότι δεν είχα άλλη σχέση προηγουμένως. Έδειξε την ευαλωτότητα της η κοπέλα εκείνη τη στιγμή, αποκάλυψε κάτι το οποίο την έκανε να νιώθει άβολα προφανώς, κάτι το οποίο την ανησυχούσε, κάτι το οποίο την έκανε να προβληματίζεται. Ολόκληρη ιστορία έστειλε σε μένα γι' αυτό, ολόκληρη συζήτηση, email έστειλε και κάναμε βίντεο. Θα ήταν σε αυτή την περίπτωση εξαιρετικά γενναίο από την πλευρά του συνομιλητή της, από την πλευρά του ανθρώπου με τον οποίο προσπαθούσαν να δουν αν μπορούν να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση, να ανοιχτεί κι αυτός και να πει, ξέρεις, Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση, εμένα μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω αυτού του είδους τη σχέση με τον εαυτό μου. Η δική μου ερωτική ζωή βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Και να παραδεχθεί και πράγματα για τα οποία δεν θα ήταν περήφανος. Εάν δύο άνθρωποι δεν ανοίξουν το στόμα τους και δεν ανοίξουν το μυαλό τους και δεν ανοίξουν την ψυχή τους και δεν ανοίξουν την καρδιά τους και δεν μοιραστούν ο ένας με τον άλλον τα πράγματα που τους στενοχωρούν, τα πράγματα που τους ανησυχούν, τα πράγματα που τους προβληματίζουν, τα πράγματα που τους τρομάζουν, όλα εκείνα τα οποία τους προκαλούν εφιάλτες τη νύχτα ή τους κάνουν τρόπον την να αναδυλιάζουν μπροστά στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, αν δεν γίνει αυτό το άνοιγμα, δεν θα μπορεί να υπάρξει ουσιαστική σύνδεση. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια, πάρα πολλοί άνθρωποι που συνδέονται μεταξύ τους σε εξαιρετικά επιφανειακό επίπεδο. Συνδέονται μεταξύ τους στο να μιλάνε για πράγματα επιφανειακά και ανώδυνα, για τον καιρό, για το πώς πέρασες τη μέρα σου κλπ. Συνδέονται μεταξύ τους με το να κάνουν μηχανικά σεξ, δηλαδή να χρησιμοποιούν τη σωματική λειτουργία του σεξ με ένα μηχανικό τρόπο, γιατί αν δεν έχεις συναισθηματική εγκύτητα, ακόμη και αυτό το ίδιο το σεξ γίνεται μηχανικό. Αυτό που διαφοροποιεί το σεξ με συναισθήματα από το σεξ χωρίς συναισθήματα είναι ακριβώς ότι το σεξ χωρίς συναισθήματα είναι ξεκάθαρα μηχανικό. Έχει να κάνει με το σώμα, με το πώς λειτουργεί το σώμα, με τα υδραυλικά του σώματος και καμία σχέση με το συναίσθημα και καμία σχέση με πόσο κοντά φέρνει η σύνδεση των έναν άνθρωπο με τον άλλον. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν τη ζωή τους απομονωμένοι και αποξενωμένοι από όλους και από όλα, ενώ βρίσκονται μέσα σε γάμους, βρίσκονται μέσα σε παρέες, βρίσκονται μέσα σε φιλίες, βρίσκονται μαζί με άλλους ανθρώπους, αλλά στην ουσία δεν συνδέονται. Η πιο μεγάλη ευκαιρία για συνδεσιμότητα είναι όταν οι άνθρωποι παραδέχονται και ανοίγονται και μοιράζονται την ευαλωτότητά τους. Και ξαναλέω, αυτό δεν το κάνουμε μπροστά στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν θα ανοίξουμε τον εαυτό μας και να μοιραστούμε την ευαλωτότητα μας με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί, είναι νάρκισσοι, με ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν το καλό μας. Για παράδειγμα, είχαμε πει σε ένα προηγούμενο βίντεο την περασμένη εβδομάδα που είχε να κάνει με τις σχέσεις με τοξικούς γονείς και τοξικούς συγγενείς, ότι πολλές φορές τα θύματα τέτοιων οικογενειών ή από διοπομπέοι τράγοι, όταν συνεχίζουν στην ενήλικη ζωή να έχουν έστω και χαμηλή επαφή με τους νάρκισσους γονείς τους, μπορεί να βρίσκουν τον εαυτό τους να μπαίνει σε μια διαδικασία που κάθε φορά που θα συναντιέται μαζί τους να κάνει μια έτσι κατάθεση ψυχής αχρίαστη και να λένε όλα τους τα ζητήματα και να δίνουν όλες αυτές τις πληροφορίες σε ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να γνώριζαν ότι θα τις χρησιμοποιήσουν εναντίον τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε για άνοιγμα και συνδεσιμότητα και γενναιότητα συναισθηματική, δεν πρέπει αυτό να συγχέεται με την αυτοκαταστροφικότητα που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ανοίγει την ψυχή του σε ακατάλληλους ανθρώπους. Χρειάζεται διάκριση. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο αυτού, δεν έχουν λόγο στο σκεπτικό μας και στο κανάλι μας εδώ πέρα τρόποι σκέψης εξαιρετικά επιφανειακοί και εξαιρετικά μη πνευματικοί και αδιάβαστη ψυχολογικά, θα έλεγα, του στυλ ότι πρέπει να κάνουμε το ένα και πρέπει να κάνουμε το άλλο και όποιος κάνει έτσι είναι έτσι και όποιος κάνει το άλλο είναι το άλλο. Δεν έχω χώρο εδώ πέρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βγω εγώ ένα ραντεβού με κάποιον και αυτός ο κάποιος αρχίζει να με ρωτά ερωτήσεις που για μένα είναι αδιάκριτες και ερωτήσεις οι οποίες αντιλαμβάνομαι ότι σκοπό και στόχο έχουν να εντοπίσουν τις αδυναμίες μου προκειμένου να μου τις χτυπήσει αυτές τις αδυναμίες, επειδή ο ίδιος νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του. Με απλά λόγια, αν μυριστώ ότι αυτός που έχω απέναντί μου σε μια συνάντηση γνωριμίας είναι νάρκισσος ή κρυφονάρκισσος, εννοείται ότι θα αρνηθώ να μιλήσω πιο προσωπικά και να φανώ πιο ευάλωτη, και ας με πει κότα. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή δεν πρέπει να μας νοιάζει τι μας αποκαλούν οι άλλοι, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν μια τύπισσα μας έχει πει κότα ή αν ένας τύπος μας έχει πει κότα, μας έχει πει ότι είμαστε δειλοί ή μας έχει χαρακτηρίσει με έναν άσχημο τρόπο ή μας έχει πει τρελούς ή μας έχει πει προβληματικούς ή ότι δεν είμαστε normal. Δεν πρέπει να μας αφορά αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει η αντίδραση του οποιοδήποτε θέλει να πάρει κάτι από εμάς και εμείς σε μια ένδειξη αυτοπροστασίας δεν το δίνουμε. Γι' αυτό ξεκίνησα αυτό το βίντεο μιλώντας συγκεκριμένα με την αναφορά στο προηγούμενο βίντεο και για τα σχόλια εκείνου του βίντεο. Δηλαδή αυτές οι κατηγοριοποιήσεις, οι άνδρες κότες, οι γυναίκες που είναι έτσι, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν καθόλου, μα καθόλου. Με τίποτα. Και ούτε σημαίνει πως επειδή το 80% ή το 85% των ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι είναι γυναίκες και ένα 15% είναι άνδρες, ότι αυτό σημαίνει ότι 85% των γυναικών έχουν φοβερή πνευματικότητα και ψυχοεκπαιδευτική διάθεση, ενώ μόνο 15% των ανδρών το κάνουν αυτό. Όχι, όχι και πάλι όχι. Ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτως οτιδήποτε τον κατηγοριοποιεί κοινωνικά, οικονομικά ή ξέρω εγώ με οποιοδήποτε επιφανειακό τρόπο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει για τον εαυτό του και για τη ζωή του να ζει μια ζωή γενναία, μια ζωή στην οποία να αφιερώνει χρόνο και ενέργεια συνειδητά για να γίνεται καλύτερος άνθρωπος και να σέβεται τον εαυτό του και τους ανθρώπους στη ζωή του, ή να επιλέγει να ζει μια ζωή δειλίας, μια ζωή στην οποία στην ουσία να έχει πνευματική ραθυμία, πνευματική τεμπελιά, να μην μπαίνει στη διαδικασία να αξιολογεί τις σχέσεις του, να αξιολογεί τις πράξεις του, να αξιολογεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντά του και να μην κάνει πνευματικό αγώνα. Μια άλλη ερώτηση που ήταν κάτω από αυτό το βίντεο πάλι ήταν πώς μπορούμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Τι σημαίνει πνευματικοί άνθρωποι? Παρόλο που ακούγεται μια απλοϊκή ερώτηση, ευκαιρία να το απαντήσω. Πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν ασχολείται μόνο με το σώμα του, δεν ασχολείται μόνο με την επιφάνεια των πραγμάτων, δεν ασχολείται μόνο με αυτά που λέει η κοινωνία, πώς να βγάλει χρήματα, πώς να τελειώσει το σχολείο, πώς να έχει ένα γάμο, πώς να έχει μία σχέση, πώς να κάνει όλα εκείνα για τα οποία η κοινωνία θα του πει μπράβο και ο γείτονας θα τον φθονίσει, θα τον ζηλέψει γι' αυτά, και γενικά να κάνει πράγματα που δείχνουν μία υλική επιτυχία. Έχω καταφέρει να έχω χρήματα, έχω καταφέρει να έχω αποκτήματα, έχω καταφέρει να έχω κινητά και ακίνητα, έχω καταφέρει να έχω άντρα, έχω καταφέρει να έχω γυναίκα, έχω καταφέρει να κάνω παιδιά, έχω καταφέρει να κάνω όλα εκείνα που σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο θεωρούν οι άνθρωποι ότι είναι ο σκοπός της ζωής τους. Δεν παραμένει ο πνευματικός άνθρωπος σε αυτά, αλλά ψάχνει πέρα από αυτά, πέρα από την επιφάνεια, πέρα από την ύλη, πέρα από την εικόνα, πέρα από τα πρέπει και τα μη της κοινωνίας, ψάχνει να βρει την ουσιαστική χαρά. Και η ουσιαστική χαρά και το ουσιαστικό νόημα της ζωής για τους ανθρώπους που εξασκούν ή προσπαθούμε να εξασκήσουμε την πνευματικότητα βρίσκεται σε ένα επίπεδο που δεν έχει σχέση με τα υλικά αγαθά. Πνευματικότητα σημαίνει να καλλιεργώ το πνεύμα. Πνευματικότητα σημαίνει να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, έστω κι αν κανένας δεν το περιμένει αυτό από εμένα, έστω και αν κανένας δεν θα το καταλάβει ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, έστω και αν κανένας δεν θα μου πει μπράβο. Πνευματικότητα σημαίνει να βάζω στόχους, να γίνεται καλύτερο το πνεύμα μου, να γίνεται καλύτερη η ψυχή μου αν θέλετε, και όχι μόνο να γίνομαι καλύτερος υλικά και εξωτερικά και επεφανειακά. Θα έλεγα ότι μέσα στο πλαίσιο της πνευματικότητας είναι και η αγάπη. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η αγάπη προς άλλα πλάσματα της φύσης όπως τα κατοικίδια μας και η αγάπη γενικότερα. Το πνεύμα είναι ό,τι δεν είναι ύλη. Τώρα, εννοείται ότι δεν είμαι κανένας φιλόσοφος, δεν είμαι, ούτε είμαι ειδική στους ορισμούς. Απλώς όταν μιλάω για πνευματικότητα στα βίντεο, επειδή τέθηκε ακριβώς αυτό το ερώτημα, μιλάω για αυτό το πράγμα. Για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας έτσι, να καθοδηγήσουμε τη ζωή μας έτσι, ούτως ώστε να μην κοιτάμε μόνο την επιφάνεια, αλλά να κοιτάμε και το βάθος και την ουσία, να κοιτάμε και το πνεύμα μας, να κοιτάμε και τη ψυχή μας, να κοιτάμε και την προσωπική καλλιέργειά μας. Πνευματικότητα για παράδειγμα είναι να κάνω το καλό, ακόμη και αν δεν θα δει κανένας το καλό που θα κάνω, ακόμη και αν δεν θα μου πει κανένας μπράβο, αλλά να κάνω το καλό επειδή πιστεύω πραγματικά ότι το καλό αξίζει να γίνεται και πρέπει να γίνεται το καλό και όχι το κακό. Πνευματικότητα σημαίνει να μην είμαι ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύομαι τους άλλους, να μην είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να πετύχω τους σκοπούς μου με παράνομα μέσα. Πνευματικότητα σημαίνει να μην ανέχομαι, να μην αντέχω να στενοχωρώ τους άλλους, να πληγώνω τους άλλους. Πνευματικότητα σημαίνει να βλέπω ότι πέρα από την ύλη, πέρα από τα χρήματα, πέρα από τα πλούτη, πέρα από την κοινωνική καταξίωση, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως είναι το πνεύμα μας, όπως είναι η ψυχή μας και όπως είναι η σχέση μας, η ουσιαστική σχέση μας με τον εαυτό μας και με τα άλλα πλάσματα. Θα χαρώ πάρα πολύ στα σχόλια να διαβάσω δικές σας απόψεις σε σχέση με την πνευματικότητα και το τι είναι πνευματικότητα. Εννοείται ότι ο όρος πνευματικότητα, όπως χρησιμοποιείται στα βίντεο, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με κάποια θρησκεία, αλλά πολλές θρησκείες προσπαθούν να καλλιεργήσουν με τους δικούς τους τρόπους την πνευματικότητα στα μέλη τους, στους πιστούς τους. Όταν μιλάμε εδώ πέρα για πνευματικότητα, δεν μιλάμε για θρησκευτική πνευματικότητα, μιλάμε για ανθρώπινη, για υπαρξιακή πνευματικότητα και ανθρωπιστική πνευματικότητα. Χωρίς να σημαίνει ότι απορρίπτουμε την πνευματικότητα που προέρχεται από άλλους χώρους. Στο κανάλι μας όμως που είναι ψυχοεκπαιδευτικό δεν μιλάμε συγκεκριμένα για θρησκευτική πνευματικότητα, μιλάμε για ανθρωπιστική και υπαρξιακή πνευματικότητα, η οποία καλλιεργείται στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης και στα πλαίσια της αυτοβελτίωσης. Τι σημαίνει, μίλα μας Θέκλα για τους άνδρες σκότες, για τις γυναίκες σκότες, για τους δειλούς ανθρώπους και τους γενναίους ανθρώπους. Θεωρώ ότι όλοι μας καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα να κάνω το α ή να κάνω το β, άσπρο ή μαύρο, γκρίζο ή λιλά. Γιατί δεν είναι τα πράγματα άσπρα ή μαύρα κανεί. Πάντοτε θεωρώ ότι ζούμε σε έναν κόσμο στο οποίο καλούμαστε συνεχώς να πάρουμε αποφάσεις, οι οποίες αυτές αποφάσεις μπορούν να είναι είτε δειλές είτε γενναίες αποφάσεις. Δειλές αποφάσεις είναι αυτές οι οποίες σημαίνουν ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε τον πόνο και τον κόπο, και τέτοιες αποφάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να στερούμε τον εαυτό μας και τους άλλους από μια βαθύτερη συνδεσιμότητα με τον τρόπο που την εξήγησαμε σήμερα, και οι γενναίες αποφάσεις σημαίνουν περισσότερη πνευματική δουλειά, αλλά μας δίνουν την ευκαιρία και σε εμάς και στους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε να εξερευνήσουμε βαθύτερα τη ζωή και βαθύτερα τον εαυτό μας. Ναι, είναι φοβιστικό να βουτήξεις κάτω από την επιφάνεια και να συναντήσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Ναι, είναι τρομακτικό να παραδεχτείς τον ίδιο σου τον εαυτό, την αδυναμία σου, τη μικρότητά σου και το γεγονός ότι έχεις κάνει πολλές φορές λάθη και most probably, πολύ πιθανόν να κάνεις λάθη και στο μέλλον. Είναι φοβιστικό. Είναι φοβιστικό να πεις «Γεια σας, είμαι ο Τάδε και είμαι αλκοολικός», για παράδειγμα. «Είμαι ο Τάδε και έχω εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση». «Είμαι ο Τάδε και τα έχω κάνει σκατά πολλές φορές». «Είμαι ο Τάδε και έχω πουλήσει τον εαυτό μου φτηνά πολλές φορές». «Είμαι ο Τάδε και έχω αυτοεκτίμηση στα πατώματα», για παράδειγμα. «Είμαι ο Τάδε και είμαι συνεξαρτώμενος». «Είμαι ο Τάδε και είμαι δειλός και φοβάμαι να πάρω αποφάσεις οι οποίες προσωρινά θα στεναχωρήσουν κάποιους ανθρώπους, προσωρινά θα δυσκολέψουν τη ζωή μου, αλλά στο μέλλον θα κάνουν τη ζωή μου καλύτερη». Έχω ένα ρητό, σας το έχω πει ξανά, τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Δηλαδή ότι μας φαίνεται δύσκολο και χρειάζεται γενναιότητα για να το κάνουμε, στο τέλος ευκολύνει τη ζωή μας και την κάνει καλύτερη. Και ότι μας φαίνεται εύκολο και από δειλία το επιλέγουμε, στο τέλος μας δυσκολεύει τη ζωή μας και την κάνει χειρότερη. Ο δρόμος της αρετής και ο δρόμος της κακίας. Ο δρόμος της κακίας φαίνεται να είναι μια λεωφόρος, μια εθνική οδός όπως αυτή στην οποία οδηγώ αυτή τη στιγμή. Ότι είναι εύκολος ο δρόμος της κακίας και τι ωραία, παίρνεις αυτόν τον δρόμο και όλα καλά. Στην πραγματικότητα όμως οι άνθρωποι που επιλέγουν το δρόμο της κακίας βρίσκονται σε τεράστια, χαοτικά, εσωτερικά αδιέξοδα, βρίσκονται σε μεγάλη διάσταση με το δικό τους το πνεύμα και δεν τους κάνει τίποτα καλά. Και έτσι μπορεί να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα τα υλικά καλά, έχουν χρήματα, έχουν δόξα, έχουν φήμη, έχουν πράγματα τα οποία θεωρούνται από την κοινωνία ότι είναι πολύ σπουδαία και αυτά τα πράγματα μας δίνουν την ευτυχία και αν τα πετύχω, αν πετύχω να έχω τόσα χρήματα ή αν πετύχω να είμαι τόσο αναγνωρίσιμος ή να είμαι τόσο διάσημος ή να είμαι το ένα, να είμαι το άλλο, δεν θα είμαι καλά. Και βλέπουμε ανθρώπους να έχουν όλα αυτά τα υλικά εξωτερικά αγαθά και να είναι δυστυχείς και να είναι σε βαθιά κατάθλιψη και να μην έχουν αυτή την ευδαιμονία, δηλαδή την πολύ καλή διάθεση. Το έχουμε εξηγήσει σε κάποια από τα live μας, το έχουν εξηγήσει διάφοροι γνώστες που έχουμε στο κανάλι μας, ότι παρά τη λέξη ευτυχία καλύτερα χρησιμοποιούμε τη λέξη ευδαιμονία, που είναι καλά το πνεύμα μας δηλαδή. Και να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύσκολη ζωή, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίσουν κατάματα τις δυσκολίες τους και έχουν πάρει το δύσκολο δρόμο, τον ανηφορικό δρόμο, το στενό δρόμο της αρετής, να φτάνουν στο τέλος να έχουν ευδαιμονία, ενώ οι άνθρωποι που έχουν πάρει το δρόμο, την λεωφόρο της δειλίας και της κακίας, να έχουν δυστυχία. Λοιπόν, εδώ θα πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι αντιμέτωποι με το ερώτημα να μείνω ή να φύγω από ένα γάμο. Και πολλές φορές έρχονται ως παράγοντες που πρέπει να σκεφτούν τα παιδιά, τα οικονομικά κλπ. Ο εύκολος δρόμος, ο δρόμος της κακίας θα έλεγα, είναι να πεις δεν θα χωρίσω από αυτό τον γάμο τον ατέριαστο, θα παραμείνω σε αυτό το γάμο για να έχω τα οικονομικά ωφέλη του να είμαι παντρεμένη με αυτόν τον άνδρα, να είμαι παντρεμένος με αυτή τη γυναίκα ή παντρεμένη με αυτή τη γυναίκα ή παντρεμένος με αυτόν τον άνδρα, και θα πω στον εαυτό μου ότι το κάνω για τα παιδιά και θα παραμείνω εδώ και θα πάρω τον εύκολο δρόμο. Και παραμένουν οι άνθρωποι σε σαθρές καταστάσεις, σε προβληματικές καταστάσεις, κλιμακώνεται η βία πολλές φορές, φτάνουν ακόμη και σε εγκλήματα κάποιοι άνθρωποι ή αναπόφευκτα δημιουργούνται παράλληλες συνθήκες, παράλληλες σχέσεις, παράλληλες καταστάσεις, πληγώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι από γύρω-τριγύρω και αυτός ο οποίος έχει πάρει τον εύκολο δρόμο της κακίας, τη λεωφόρο, βρίσκεται πάρα πολύ στενά στριμωγμένος και φταίχτης προς όλους. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει ότι εγώ θα πάρω το δύσκολο δρόμο, τον ανηφορικό δρόμο, το δρόμο της αρετής, εφόσον πλέον δεν έχω ερωτικά συναισθήματα για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου, εφόσον πλέον έχει τελειώσει ή εφόσον έχω συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για κακοποιητική σχέση, αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, αναλαμβάνω την ευθύνη των παιδιών που έφερα στον κόσμο και παίρνω το δύσκολο και ανηφορικό δρόμο του να δυσκολευτώ οικονομικά, του να δυσκολευτώ κοινωνικά, του να δυσκολευτώ προσωπικά, του να βιώσω μοναξιά, του να περάσω όλα αυτά τα δύσκολα, γιατί αυτό είναι το σωστό. Και στο τέλος, άνθρωποι που έχουν πάρει αυτό το δρόμο καταλήγουν μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα, ας πούμε, αν παρακολουθήσουμε την πορεία, ας πούμε ότι έχουμε δύο άνδρες, εντάξει, είναι δύο άνδρες, είναι και οι δύο 30 ετών και οι δύο παντρεμένοι, ο πρώτος είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και οι δύο παντρεμένοι με δύο παιδιά, ο οποίος στα 30 του συνειδητοποιεί ότι έχει παντρευτεί μια γυναίκα με την οποία δεν έχουν ιδιαίτερη συνδεσιμότητα, ότι πλέον δεν είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του, ότι γνωρίζοντας τη γυναίκα του καλύτερα και όταν έχει περάσει το πρώτο διάστημα του έρωτα που έτσι λίγο σου θολώνει την κρίση και το μυαλό, ότι βρίσκεται παντρεμένος με μια γυναίκα που δεν έχουν τίποτα κοινό, δεν τους ενώνει κάτι, και ότι ο γάμος του είναι συμβατικός και ότι πλέον δεν είναι ερωτευμένος μαζί της. Αλλά λέει, αν τη χωρίσω τώρα θα πρέπει να της πληρώνω διατροφή, δεν θα βλέπω τα παιδιά τόσο τακτικά, αν είναι να πάρω συνεπιμέλεια θα πρέπει να παλέψω για τη συνεπιμέλεια, αν έχω τη συνεπιμέλεια σημαίνει ότι δεν θα έχω τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο, θα πρέπει μια εβδομάδα να είμαι 100% αφοσιωμένο στα παιδιά και μια εβδομάδα να έχω για μένα, νομίζω συνεπιμέλεια ασκείται εβδομάδα παραβδομάδα από ό,τι ακούω, και λέει είναι δύσκολο πράγμα αυτό, ας πάρω το τηλεοφόρο, ας παραμείνω εδώ χωρίς να νιώθω. Ο άλλος που βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση λέει, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, δεν είναι ηθικό προς τον εαυτό μου, δεν είναι ηθικό προς τη σύντροφό μου, δεν είναι ηθικό προς τα παιδιά μου να καθόμαστε εδώ πέρα να κοροϊδευόμαστε. Πάει σε ένα ψυχολόγο, κάνει συνεδρίες, καταλήγει στο ότι έκανε λαθασμένη επιλογή συντρόφου, δεν σημαίνει ότι η γυναίκα του είναι άχρηστη και είναι για τα μπάζα επειδή δεν του ταιριάζει αυτόν, και παίρνει τη γενναία απόφαση να πει στη γυναίκα του ότι, αγάπη μου, κοίταξε, πέρασα μια υπαρξιακή κρίση, πήγα και στο ψυχολόγο, έκανα αρκετές συνεδρίες και έχω καταλήξει στο ότι η απόφαση που πήρα να παντρευτούμε ήταν βιαστική, ήταν επηρεασμένη από το τι έλεγαν οι γονείς μου, τι έλεγε η κοινωνία, ήμουνα μικρός και ξέρω ότι είμαστε παντρεμένοι με δύο παιδιά, ξέρω ότι σου έχω υποσχεθεί τρόπον τεινά μέσω του γάμου ότι θα είμαστε μαζί για πάντα, αλλά πραγματικά μου έχει τελειώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά δεν θα ήθελα να σε κοροϊδεύω. Και χωρίζει ο άνθρωπος αυτός και περνάει όλη τη διαδικασία, τη δύσκολη διαδικασία χωρισμού. Εκείνος που δεν περνάει τη δύσκολη διαδικασία χωρισμού, στα 10 χρόνια μπορεί να έχει κάνει ήδη 3-4 εξουσιαστικές σχέσεις, να τον έχει πιάσει η γυναίκα του στα πράσα, η κατάσταση στο σπίτι να έχει γίνει εντελώς αποξενωμένη, με τα παιδιά του να μην έχει την ελάχιστη καν επαφή, τα παιδιά του να μην τον εκτιμάνε καθόλου γιατί η μαμά συνεχώς κλαίει ή είναι ενοχλημένη και αυτός γυρνάει με τις κόμενες, ή μπορεί και η μαμά να έχει ξεκινήσει τη δική της προσωπική ζωή και τα παιδιά να είναι στο έλεος και οι δυο γονείς μεταξύ τους να είναι αποξενωμένοι ή να είναι σε πάλι. Στη δεύτερη περίπτωση που παίρνει το δρόμο της αρετής, που κατά τη γνώμη μου ο δρόμος της αρετής, να παραδεχθείς την αλήθεια σου, μετά από 10 χρόνια και αυτός και η πρώην σύντροφος του και τα παιδιά του βρίσκονται σε ένα χώρο στον οποίο είναι εξηγημένοι μεταξύ τους, υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Τα δύσκολα είναι τα εύκολα και τα εύκολα είναι τα δύσκολα. Η ανδρεία Η γενναιότητα δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των ανδρών, η γενναιότητα είναι χαρακτηριστικό των ψυχών εκείνων οι οποίες επιλέγουν την πνευματικότητα ως τρόπο ζωής και βάζουν το πνεύμα πάνω από την ύλη. Η γενναιότητα είναι προσωπική απόφαση, ο καθένας από μας επιλέγει είτε να είναι γενναίος είτε να είναι δηλός και ανάλογα με τις επιλογές μας έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Και να κοιτάει ο καθένας το δικό του εαυτό αν είναι γενναίος ή δηλός και να μην ασχολείται με το αν οι άνδρες είναι κότες ή αν οι γυναίκες είναι κότες, είναι κουνέλια, δεν ξέρω εγώ τι. Έξω ο σεξισμός από το κανάλι μας, έξω τα κοινωνικά στερεότυπα από το κανάλι μας. Είμαστε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, είμαστε ένα κανάλι που προσπαθούμε για την πνευματικότητα. Έχετε την αγάπη μου. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια τις άποψεις σας.